Στο στρατόπεδο τη ΑΕΚ, τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα, υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα, ανταλλαγέ email και φαίνεται πω υπάρχει κινητικότητα για τι επόμενε προσθήκε. Πάντω, οποιαδήποτε προσθήκη φαίνεται να πηγαίνει για την επόμενη εβδομάδα, εκτό και αν προκύψει κάποια έκτακτη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο δικέφαλο κινούνται για ένα εξτρέμ και ένα center for με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Σέρχιο Αραούχο και τον Λιβάη Γκαρσία. Να πούμε ότι ο Ματία Αλμέιδα και η διοίκηση τη ΠΑΕ φαίνεται να έχουν συμφωνήσει πω αν προκύψει κάποια περίπτωση από το πάνω ράφι, σε κάποια άλλη θέση θα γίνει οπωσδήποτε κίνηση με πιθανότερη την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ δεν έχει κλείσει τον εξτρέμ και αν προκύψει ένα τέτοιο παίκτη που θα μπορεί να παίξει στα χαφ αλλά και ω επιτελικό χαφ μπορεί να τον χρειαστεί και να τον αποκτήσει. Η επόμενη κίνηση θα είναι η απόκτηση του δεξιού μπακ που επίσης χρειάζεται η ομάδα μετά την παραχώρηση του Μισελέν στην Μπορντό. Τέλο, να πούμε ότι μία από τι τελευταίε πινελιέ στο τέρεν τη Αγία Σοφιά μπήκε την Τετάρτη με τον Χλωτάπητα να συνεχίζει να δένει και να πλησιάζει σε επίπεδο ετοιμότητα ώστε να γίνει αγώνα. Και ντύθηκαν και οι δύο αιστείε. Μπήκαν λοιπόν τα δίχτυα που προτιμήθηκε να είναι λευκού και όχι κίτρινο-μαύρου χρώματος.